Λοιπόν, συνεχίζουμε κυρίες και κύριοι την εκπομπή μας. Πριν δώσω το λόγο στον κύριο Τσιχουρίδη και στον νεαρό ποδοσφαιριστή της Αναγέννησης Προχώματος, τον Μάκη τον Κελισίδη, ένα-δυο μηνύματα. Κύριε Τσιχουρίδη, για σας πες τα όλα λέει, για το χωριό φυσικά και θα τα πει και αυτόν τον κύριο Τσιχουρίδη και για τον παίκτη που στείλαμε δανεικό στην Νεάπολη Λακωνίας. Κύριε, διαρωτάτε το μήνυμα αν θα ανεβείτε φέτος. Αν έχει στόχους δηλαδή να ανεβεί και μπορεί το πρόγραμμα. Και το δεύτερο, ένα μήνυμα μας ήρθε από τον ΠΑΟ Κιμήνων Μαλγάρων. Ότι στο σημερινό παιχνίδι με το Ξηροχώρι εσφαγιάστηκε από τον διαιτητή κύριο Καρυπίδη. Εμείς δεν είμαστε στον αγώνα, δεν ξέραμε, αλλά το μήνυμα λέει ότι σφαγή του ΠΑΟ Κιμήνων Μαλγάρων από τον διαιτητή τον κύριο Καρυπίδη. Κύριε Τσιχουρίδη, ο λόγος προς εσάς και ένα μήνυμα εκεί για τον Παπαάγγελο, λέει δεν φωνάξατε. Δεν μπορέσαμε να το μάλλον τον καλέσαμε εδώ τον πατέρα Άγγελο, σαν πρόεδρο της ομάδας του Αναγέννησης Προχώματος. Ναι, ναι. Αλλά δεν δόθηκε άδεια από τη Μητρόπολη να παρευρεθεί σε αθλητική εκπομπή. Γι' αυτό και ήρθα εγώ, σαν γενικός αρχηγός της ομάδας, για να πούμε όλη την ιστορία της ομάδας μας. Εμείς φυσικά δεν θα καλούσαμε εδώ τον πατέρα Άγγελο, ούτε να τον προσβάλλουμε, ούτε να τον μειώσουμε. Όχι, αλλά. Αντίθετα, θα προβάλαμε το κοινωνικό έργο και στον αθλητισμό της Εκκλησίας. Έτσι. Εγώ με έκανε εντύπωση δηλαδή αυτή η απόφαση της Μητρόπολης, γιατί ήταν για καλό σκοπό. Δεν ήταν για ούτε να προσβάλλουμε κάποιον, ούτε να μειώσουμε, πόσο δε μάλλον την Εκκλησία η οποία προσπαθεί και ιδιαίτερα σε αυτές τις δύσκολες μέρες. Ακριβώς, γιατί μέρες το θέμα ήταν. Προσφέρει. Τον είπαν ότι δεν θα πας σε αθλητική εκπομπή. Οπουδήποτε αλλού, σε άλλη εκπομπή θα μπορούσε να παρευρεθεί. Αν η εκπομπή σου ήταν πολιτική, μιλούσε για εκλογές, θα μπορούσε να έρθει. Αυτό πώς το βλέπεις, Γιώργη? Τώρα εγώ το βλέπω λίγο παράδοξο. Και εγώ το βλέπω λίγο λυπηρό. Ακριβώς. Εγώ πιστεύω ότι η Εκκλησία πρέπει να αγκαλιάσει και τον αθλητισμό. Άλωστε. Γιατί είναι μια κοινωνικότητα ο αθλητισμός, όπως τα κατηχητικά σχολεία δίνουν πνευματική τόνωση στα παιδιά. Και τροφή, ναι, ναι. Και τροφή, όπως λέτε, σαν δάσκαλοι πρέπει να δώσουν και στον αθλητισμό. Μπορούν να δώσουν οι παπάδες. Και φαίνεται με τον πρόεδρο ότι προσφέρει. Τουλάχιστον μας παρακολουθεί, κύριε Τσιχουρίδη. Και η εκπομπή. Μας παρακολουθεί σίγουρα. Η εκπομπή έχει αυτή την αθλητική. Να του στείλουμε και αγωνιστικούς χαιρετισμούς, ναι, στον πρόεδρο. Μα και η εκπομπή έχει αυτή την αθλητική και κοινωνική προσφορά. Ακριβώς. Φέρνει άτομα να πούν τα προβλήματα, να δώσουν λύσεις. Ωραία. Και να τεθεί ένα ερώτημα. Από ό,τι βλέπω σήμερα φοράμε και ίδια πουλόβερ, έτσι. Ναι, άλλη μάρκα, εσύ, άλλη μάρκα. Άλλη μάρκα. Λοιπόν, ο λόγος του κύριου Τσιχουρίδη να μας πει λίγο για την ιστορία της Αναγέννησης Προχώματος. Κώστα, πες τα έτσι. Λοιπόν, θα σας πω. Ξεκινώντας από το 1968, έτος ίδρυσης της ομάδας μας. Μέχρι τότε υπήρχε ομάδα βέβαια στο χωριό, η οποία ονομαζόταν Ελπής. Ελπίδα. Ήταν η Ελπίδα. Το 1968, το τότε καθεστώς ανάγκασε την ομάδα να αλλάξει ονομασία και ονομάστηκε η ομάδα Αναγέννηση. Δεν συμμετείχε σε πρωταθλήματα, απλώς έπαιζε φιλικά παιχνίδια. Για πρώτη φορά συμμετείχε σε πρωτάθλημα, στο πρωτάθλημα της Ένωσης, το 1976. Την περίοδο 1976-77 συμμετείχε στο πρωτάθλημα της Γάμα Εραστεχνικής της ΕΠΣΜΗ. Πρώτο παιχνίδι για την ιστορία στη Δόξα Μπενταλόφου. Αποτέλεσμα 2-1 έχασε η ομάδα μας και το πρώτο σκόρε της Αναγέννησης ήταν ο Ναθαναηλίδης ο Λευτέρης, ο οποίος είναι καθηγητής σε Λύκειο του Ευόσμου, που ακριβώς δεν ξέρω. Μάλιστα. Ήταν το πρώτο παιχνίδι στη Δόξα Μπενταλόφου. Την πρώτη χρονιά η ομάδα μας τερμάτισε στην τέταρτη θέση. Την επόμενη χρονιά, την περίοδο 77-78, τερματίσαμε δεύτερη. Και δώσαμε, μάλιστα ισοβαθμίσαμε με τον Μακεδονικό Μικρό Μοναστηρίο, δίνοντας αγώνα μπαράζ στο γήπεδο του Κορδελιού. Το ξέρω τότε, γήπεδο του Κορδελιού. Το κερδίσαμε 3-1 το παιχνίδι, με 2 γκολ του Μωυσίδη του Ηλία, ο οποίος είναι γυμναστής, και του Κυριακίδη του Γιώργου. Μέσα σε αγωγικά ο Γούλης, για να καταλάβουν και στο χωριό σε ποιον αναφέρομαι, γιατί είναι πολλά τα χρόνια. Κερδίζοντας 3-1, παίζαμε τότε, η Ένωση είχε το σύστημα, η δεύτερη των 5 ομίλων της γάμα κατηγορίας, θα παίζαμε μεταξύ τους για να βγουν οι 3. Παίξαμε το παιχνίδι, τα παιχνίδια ήταν όλα στο ξερό του Θερμαϊκού. Πρώτο παιχνίδι με τον Κυσό Χορτιάτη, τον κερδίσαμε 2-1. Δεύτερο παιχνίδι με τον Ατρόμητο Πλαγιαρίου, το χάσαμε 4-2. Τρίτο παιχνίδι δεν έγινε γιατί μας πρόλαβε ο σεισμός. Ήταν η περίοδος του σεισμού, η χρονιά του μεγάλου σεισμού της Θεσσαλονίκης, με αποτέλεσμα να πάρει την απόφαση η Ένωση να βγουν και οι 5 ομάδες στη Β' κατηγορία. Και έτσι λοιπόν την περίοδο 77-78 ανεβαίνει η ομάδα μας στη Β' κατηγορία.
πρώτο παιχνίδι το 1978 στη Β' κατηγορία με τον Μέγα Αλέξανδρο Καλοχωρίου στο παλιό γήπεδο και εκεί ήμασταν άτυχοι στις πρεμιέρες μας, χάσαμε και εκεί 1-0. Η ομάδα συνέχιζε να παίζει στην Β' κατηγορία και φτάσαμε την περίοδο 1983-84 όπου είχαμε την καλύτερη ομάδα, που για μένα ήταν η καλύτερη ομάδα όλων των εποχών. Η ομάδα εκεί τη χρονιά δεν βγήκε στην Α' κατηγορία, τερματίζοντας την τρίτη θέση με ένα βαθμό διαφορά πίσω από τον Καρατασιακό και την ΑΕΤ Ερυθρέας. Δεν υπήρχαν τα μπαράζ όπως υπάρχουν. Ναι, ήταν τότε, δεν υπήρχαν. Βέβαια, εκείνη τη χρονιά υπήρχαν πάρα πολλοί ποδοσφαιριστές και το χαρακτηριστικό είναι ότι κάναμε και φιλάθλους. Μπορείτε να βάλετε μια άνω τελεία και στο λόγο και στη σκέψη, γιατί έχουμε τον πατέρα Άγγελο στην τηλεφωνική γραμμή. Χαρά μου. Πρόεδρος προηγείται. Τουλάχιστον τηλεφωνικά να μας πει. Τηλεφωνικά πιστεύω δεν απαγορεύεται. Έτσι. Όχι τηλεφωνικά. Πιστεύουμε ότι δεν απαγορεύεται. Πήραμε φόβο μετά από αυτή την απόφαση της Μητρόπολης. Καλησπέρα, πατέρα Άγγελε. Καταρχήν, καλησπέρα σας και σε όλο το πάνελ. Καλησπέρα. Μην ρίξουμε το βάρος στη Μητρόπολη. Όχι, όχι. Η Μητρόπολη δεν παίζει, δεν είναι τόσο μεγάλο βάρος. Αντιθέτως, ο Μητροπολίτης μίλησε με πολύ καλά λόγια και μου έδωσε την άδεια να είμαι πρόεδρος στην ομάδα. Το ξέρει αυτό ο Κώστας. Απλά λίγο υποχρεώσει μου Σάββατο βράδυ και Κυριακή πρωί, την άλλη μέρα το πρωί, με απαγορεύουν να είμαι στην εκπομπή σας. Αυτό ήθελα μόνο να πω, να χαιρετήσω όλη την εκπομπή, να πω καταρχήν πώς θα τη χωρίζω, ότι είναι πολύ διαβασμένο σήμερα. Δεν το περίμενα από την τόσο να είναι διαβασμένο ζωντανή ιστορία της ομάδας, από την αρχή της ομάδας μέχρι τώρα. Εγώ δεν τα ήξερα αυτά. Βοήθησα μια ομάδα όσο μπορούσα εγώ, με την προσωπική μου παρέμβαση και με ένα αξιότιμο team κοντά μου, για να σώσουμε μια ομάδα που έχει χρόνια ιστορίας, όπως λέει και ο Κώστας. Αυτός ήταν ο λόγος που μπήκα μπροστά σαν πρόεδρος και ό,τι μπορούμε να βοηθήσουμε, να βοηθήσουμε την ομάδα. Μάλιστα. Τα παιχνίδια τα παρακολουθείτε, φαντάζομαι, πατέρα Άγγελε, έτσι? Ό,τι μπορώ τουλάχιστον, γιατί δεν έχω υποχρεώσεις σχετικά με την Εκκλησία, τα παρακολουθώ. Μάλιστα. Έχετε διαμαρτυρηθεί στο κόσμια σε κάποιο παιχνίδι, έστω με κόσμιο τρόπο και πολιτισμένο? Γιατί φαντάζομαι κι εσείς άνθρωπος είστε, αν δεν σας αρέσει κάποιο σφύριγμα ή κάτι οτιδήποτε, ξέρω εγώ. Αυτή την ερώτηση σας την απευθύνω με πάσα επιφύλαξη, γιατί είστε ιερωμένος γι' αυτό. Όχι, κοιτάξτε λίγο. Κάναμε την ομάδα με σκοπό όχι αποκλειστικά το πρωταγωνιστικό. Κάναμε την ομάδα να έχουμε μια ομάδα με ήθος. Μέχρι τώρα, δόξα τω Θεώ, όλα πάνε καλά. Απλά ένα από τα παιχνίδια που με πίκραναν, γιατί μας αδικήσανε, είναι το παιχνίδι με τον Λουδία που κάναμε εδώ πέρα μέσα στο χωριό. Για το κύπελο. Για το κύπελο ή το πρωτάθλημα ήταν? Για το κύπελο. Το κύπελο. Όχι, πρωτάθλημα. Πρωτάθλημα. Για το πρωτάθλημα ήταν. Για το πρωτάθλημα, μηδέν ένα. Για το πρωτάθλημα. Που ήταν καταφανέστητη αδικία. Δεν θέλω να αδικήσω. Ανθρώπινα λάθη υπάρχουν για όλους και γίνονται ανθρώπινα λάθη. Ναι. Απλά από εκεί και μετά, όταν είναι καταφανέστητα όχι ανθρώπινα λάθη, αλλά λάθη που γίνονται με σκοπό, εκεί με πειράζει. Μάλιστα. Είμαι περίεργος να μάθω κι εγώ και όλοι οι τηλεθεατές που μας παρακολουθούν, πώς αντιδράσετε σε αυτή την αδικία που προείπατε, πατέρα Άγγελε? Όχι, πολύ ήρεμα, πολύ ήρεμα. Είμαι ήρεμος άνθρωπος, πολύ ήρεμα. Φαίνεται και από το λόγο και την ομιλία σας ότι είστε ήρεμος. Πολύ ήρεμα, ήρεμα, ήρεμα. Δεν είναι ούτε να φωνάξω, ούτε να βρίσκω τίποτα. Απλά δεν μαρτυρήθηκα με κόσμιο τρόπο στις διευθυντές. Μάλιστα. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσω, να σας καληνυχτήσω, γιατί αύριο έχω θεία λειτουργία. Να είστε καλά. Θα προσπαθήσω να παρακολουθήσω όσο μπορώ παραπάνω. Μάλιστα. Να κοιμηθώ. Να είστε καλά. Καλό βράδυ. Πατέρα, θα ήθελα μία χάρη όμως. Όχι, πες μου. Αύριο στη Θεία Λειτουργία, ναι, να διαβάσετε μία ευχή, ναι, και για μας εδώ προσωπικά, ναι, για προσωπική οικογενειακή ευτυχία, αλλά και για μακροημέρευση της εκπομπής μας που είπατε καλά λόγια. Αυτή τη χάρη θα ήθελα από σας. Αυτό εννοείται. Αυτό εννοείται. Για την εκπομπή σας
για την ομάδα του προχώματος θα προσεύχομαι κάθε Κυριακή, να είστε σίγουροι. Και για μας προσωπικά να είμαστε... Το είπα πιο πρώτα. Καλά πατέρα. Λοιπόν. Καλά, καλό βράδυ. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό σας βράδυ, σας ευχόμαστε καλή δύναμη στο έργο που επιτελείτε. Να είστε καλά, καλό βράδυ. Καλό σας βράδυ πατέρα Άγγελε. Αυτό ήταν και ο πατέρας Άγγελος, κυρίες και κύριοι. Ο μοναδικός ιερωμένος που είναι πρόεδρος σε ερεσιτεχνικό και όχι μόνο σωματείο στην ομάδα της αναγέννησης προχώματος. Και στην Κρήτη τι υπάρχει, Άννας Κώστα? Και στην Κρήτη μας ενημερώνουν τώρα στα Ανόγια, στο κοντρόλ που είναι ένας ιερωμένος πάλι που είναι πρόεδρος. Μάλιστα. Στα Ανόγια, όπως μας ενημερώνουν μέσα από το κοντρόλ. Μας παρακολουθούν και στην Κρήτη. Μας παρακολουθούν μέσω ίντερνετ, θα το πούμε και αυτό, κύριε Τσικουρίδη. Πληκτρολογώντας www.egnatia.tv μπορείτε να μας παρακολουθήσετε από οποιοδήποτε μέρος του κόσμου, της Ιφιλίου, μέσω διαδικτύου, έτσι. Και μας παρακολουθούν και κάποιοι τώρα, το βλέπουμε και από τα μηνύματα, μας ενημερώνουν εδώ και από το κοντρόλ. Πριν σας δώσω πάλι το λόγο, κύριε Τσικουρίδη, να συνεχίσετε, θα ήθελα μερικά μηνύματα, έτσι. Ο Αντώνης Κυριακίδης λέει, σας χαιρετά και σας συγχαίρει όλους. Γνωστός προπονητής, ναι. Ο Αντώνης Κυριακίδης είναι γνωστός προπονητής, όπως λες, τον ευχαριστούμε πολύ για τα καλά του λόγια. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κύριο Κυριακίδη. Όχι μόνο γνωστός προπονητής και πασίγνωστος ταχυδρόμος εκεί στην περιοχή Κουφαλίων, το γνωρίζουν και οι Πέτρες κατά το κοινό λεγόμενο, έτσι. Ναι, βέβαια. Μάλιστα. Τα υποψήφιος και υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος με τον εκλογέντα δήμαρχο, τον κύριο Δαϊκούδη. Με τον κύριο Δαϊκούδη. Αλλά ο ίδιος δεν εξελέγει. Δεν εξελέγει, δυστυχώς. Που το βοήθησε στην εκλογή. Βοήθησε στην εκλογή του κυρίου Δαϊκούδη, έτσι, πάρα πολύ σωστά. Ένα άλλο μήνυμα λέει: Πόντι μαχητή, Αγνέ, παράγοντα Χαριτονίδη, Γιώργο, προχώρα, η Εψημή σε χρειάζεται. Η μαχητικότητα και η εμπειρία σου θα της δώσουν δύναμη και πνοή για να πάρει αυτά που δίκαια της ανήκουν και δεν διεκδικούν σήμερα και δεν διεκδικούνται σήμερα. Είμαστε μαζί σου. Κάποιοι παράγοντες, Γιώργη, τιμούν και εκτιμούν το έργο και την προσπάθεια που κάνεις μέσα από την εκπομπή μας και είναι δίπλα σου. Στις θέσεις που στηρίζεις. Ανιδιοτελώς και χωρίς κέρδος, έτσι, Γιώργη. Νομίζω ότι από εδώ και πέρα θα αρχίσει ο αγώνας. Περιμένω την απόφαση του δικαστηρίου. Ναι. Και από εκεί και πέρα θα συγκροτηθεί η επιτροπή με δυναμικούς ανθρώπους, νέους, που έχουν όρεξη και χρόνο να βρίσκονται στα γραφεία της Ένωσης. Μάλιστα. Της τελματωμένης Ένωσης. Γιατί κουράστηκε ο κόσμος με τα ίδια και τα ίδια. Θέλει αλλαγές στα πρωταθλήματα, αλλαγές στις ασφαλίσεις, αλλαγές στα πάντα. Χαμόγελο και όχι μούτρα. Μάλιστα. Τα σωματεία πληρώνουν τις αντιπαραθέσεις των μετώπων που δημιουργήσαν. Το λόγο, κύριε Τσιχουρίδη, σε εσάς τα μηνύματα έρχονται σωριδών. Τι έχουν να πούνε οι μεγαλοπαράγοντες της Βραχιάς που διώξαν όλα τα παιδιά, τα τοπικά, Βόλκος, Βέρος, Δίμτσας και κράτησαν λέει τους κολλητούς τους. Πάλι καλά που ήταν ο Βλαχούδης σήμερα, εννοεί το διαιτητή που κέρδισαν μέσα στην ομάδα του Καλοχωρίου. Εμείς δεν ήμασταν εκεί, δεν μπορούμε να πάρουμε θέση. Και όλα τα ξέρει, λέει αυτός ο δάσκαλος, θα μας τρελάνει, μήπως τα διαβάζει από πουθενά ή τα θυμάται. Αυτό το μήνυμα που στείλετε σε εσάς, κύριε Τσιχουρίδη. Οπότε έχετε το λόγο και συνεχίζετε. Απαντώντας το μήνυμα, τα θυμάμαι γιατί από το 1976 βρίσκομαι κοντά στην ομάδα. Από τη στιγμή που συμμετείχε για πρώτη. 35 περίπου χρόνια, κύριε Τσιχουρίδη. Ναι, έτσι. 19 χρόνια ως ποδοσφαιριστής, 4 χρόνια ως παράγοντας και τα υπόλοιπα χρόνια πολύ κοντά στην ομάδα, μέσα έξω από τα παιχνίδια. Ναι. Παρακολουθώ την ομάδα συνέχεια. Με χαρακτηριστικό παράδειγμα, ένα παιχνίδι πέρσι στην Πεντάλοφο, όπου ήμουν ο μοναδικός φίλαθλος της ομάδας. Οπότε λογικό είναι να ξέρω πάρα πολλά πράγματα για την ομάδα, γιατί στην ουσία τη ζω από μέσα. Και σταματήσαμε το έτος 1983-84, την περίοδο την οποία σας είχα πει ότι ήταν για μένα η καλύτερη ομάδα